Η γιαγιά Χριστοδούλα της οικογένειας Τσοφινή από την Αγία Νάπα γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Άγιο Μέμονα Αμοχώσπου. Η Χριστοδούλα, τη στιγμή που μιλούμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να αναλύσουμε εμείς τα αγκόνια, εμείς που την ζήσαμε, τι χαρακτήρα ήταν. Θυμούμαι ότι όλη τη οικογένεια την αγαπούσα. Όλη τη οικογένεια. Είχε οικογένεια στον Αμέμιον, είχε ένα αδερφή δίπλα τη και στο σπίτι τη, αδερφή τη. Ήταν η αγαπητή τη οικογένεια, όλου. Το σπίτι τη ήταν λαϊκό συσίδιο. Ο γιατρός Ασουλιώτης, ο οποίος έγραψε και την ιστορία για τη γιαγιά, βρέθηκε μετά τον πόλεμο κατά τη διάρκεια, δηλαδή τις πρώτες μέρες του πολέμου που ο κόσμος έφυγε, έγινε πρόσφυγας, και διάνε του θάρρος η γιαγιά. Του ήταν το πράγμα, θεωρώ ότι συγκλώνησε το συγκεκριμένο γιατρό. Και σίγουρα το να είσαι γιατρός και να μην έχεις στα χέρια σου τα μέσα, τουλάχιστον να προσπαθήσει να σώσει κάποιον άνθρωπο, πιστεύω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Για μένα η Χριστούγεννα ήταν και θα είναι η αρχόντισσα των περβολιών, η αρχόντισσα της Αμοχώσπου, διότι είχε δείξει τον πραγματικό ψυχικό της χαρακτήρα με τον τρόπο της να βοηθά τους συνάνθρωπους της. Το να περνά καθημερινά από ένα σπίτι για να δει αν τα ορφανά έχουν φαγητό, για μένα ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Η Χριστοδούλα έγινε με το μαντήλι της, όπως ήταν όλες οι γυναίκες της εποχής της. Έγινε ένα γλυπτό, μια Χριστοδούλα περήφανη για την καταγωγή της, περήφανη για τον τόπο της. Άρα έχουμε δημιουργήσει ένα φιλοτεχνή σε ένα γλυπτό, μια περήφανη αγωνίστρια της ζωής και της πατρίδας.